Ουρές ατελείωτες από ανθρώπους που συνοθούνται στα συσίτια στο κέντρο της Αθήνας. Κάποτε στη Σοφοκλέως χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού χρηματιστηρίου και της ελληνικής οικονομίας. Τώρα μερικά μέτρα πιο κάτω, κατά τραγική ηρωνία, συγκεντρώνονται όσοι έχουν χτυπηθεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση. Εθελοντές μοιράζουν τα γεύματα που παρέχει η Αρχιεπισκοπή μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή. Το κίνητρο είναι σίγουρα η παρουσία δίπλα μας ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς αύριο ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να βλέπουμε την ευρύτητα αυτή ότι η κοινωνία είναι ένας ιστός, είναι ένας δεσμός που όταν διασπάται μπορεί να αγγίξει τον καθένα από εμάς. Σε καθημερινή βάση, μόνο από τη συγκεκριμένη οργάνωση της Ελλαδικής Εκκλησίας διανέμονται 10.000 γεύματα πρωί και βράδυ σε 5.000 ανθρώπους. Λίγες μέρες πριν η Αθήνα αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, τα επίσημα στοιχεία από την Ελστάτ αναφέρουν ότι το 27% των Ελλήνων είναι άνεργοι. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους και η ζωή τους άλλαξε από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπολογίζεται ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στρέφονται στη βοήθεια που προσφέρει η Εκκλησία μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή. Ενώ χιλιάδες είναι εκείνοι που θα περάσουν τις γιορτές με τα ειδικά πακέτα αγάπης που θα διανεμηθούν τις επόμενες ημέρες. Από την Αθήνα για το Euronews, Θεοδόρα Ηλιάδη.